Ο κύριος Ζεφλής μας λέει τι γίνεται με τη Δραγασιά και τα Δαμασκηνιά. Εντάξει, το πρόβλημα εστιάζεται στον οικισμό της Δαμασκηνιάς, όπου υπάρχουν ποσοστία αρκετοί οι οποίοι νοσούν και έχουν διακομιστεί 4 άτομα από ό,τι γνωρίζουμε στο σύνολο όλες αυτές τις μέρες στο Ποδοσάγιο. Λαμβαίνουμε τα μέτρα να μπορέσουμε να τροφοδοτήσουμε με φάρμακα και με τρόφιμα το χωριό με το συνεργείο αυτό που δημιουργούμε. Έχουν γίνει και ανακοινώσεις για τους ψυχολόγους οι οποίοι θα είναι ανοιχτή γραμμή το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας για ψυχολογική υποστήριξη ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Λαμβαίνουμε τα μέτρα μας όσο γίνεται νωρίτερα, μιας και βλέπουμε ότι ο μηχανισμός είναι αρκετά δύσκαμπτος. Νομίζω όμως ότι όλα θα μπουν σε ένα καλό δρόμο. Αναμένοντας βέβαια μια τυχόν έξαρση που πραγματικά προβληματιζόμαστε κατά πόσο θα μπορέσει το σύστημα να ανταποκριθεί. Και οι συμβουλές πάλι. Οι συμβουλές είναι ίδιες. Όσο πιο πολύ προφυλασσόμαστε, τόσο πιο μακριά θα πάει η εξάπλωση του ιού. Χρειαζόμαστε χρόνο για να μην πέσει όλο μαζί το σύστημα και από ό,τι βλέπετε δεν μπορεί να αντέξει και πολλά κρούσματα μαζί. Ήδη υπάρχουν οι συμβουλές που δίνουν τα κέντρα υγείας σήμερα είναι να μένουν όλοι στο σπίτι, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν εμπείρητη κατάσταση. Εάν δηλαδή δεν προχωρήσει η κατάσταση, δεν πρόκειται κανένας να διακομιστεί από ό,τι καταλαβαίνουμε. Οπότε φυλαζόμαστε για να έχουμε τα ρούχα μας που λέμε. Ευχαριστώ πολύ.